Υγήσει ένα ακόμη γκολ. Μάνταλος. Αλλάζει με τον Εστράδα, πιέζει ο Έγκον τον Μάνταλο. Βρήκε τρόπο αυτός να δώσει στον Μαρέν. Μαρέ για τον Παξεβανίδη. Η πρώτη αλλαγή που σημειώνεται, καθώς υπάρχει καινούργιος προπονητής στον πάγκο, είναι ότι τα μπακ παίζουν αρκετά ψηλά. Ο Ντιέ παίζει πιο πίσω από τον Ντεκούσμαν, ενώ και οι δύο είναι αμυντική μέση. Θα δούμε τώρα την προσπάθεια με τον Ντεκούσμαν. Το γύρισμα, λοκάρι ο Μπουζάμις, ενώ ο Σολάρι προσπαθούσε να κινηθεί στην πορεία της μπάλας. Ο Ντιέ για τον Μαρίν. Το Τζουμάνι κοντά του. Πάσα με τη μία στο Μάνταλο. Επιχειρεί να περάσει. Δεν υπάρχει φάουλ από τον Πουλίδο. Ο διαιτητής αφήνει να συνεχίσει το παιχνίδι. Ο Μάνταλος. Το πέρασμα για τον Βασιλακάκη. Πρόλαβε τελευταία στιγμή και έκοψε ο Βίλιαμ Μπέρνς. Συνεχίζει την προσπάθεια για την Ξάνθη. Απόκρουση αυτή τη φορά ήταν από τον Γκολτ. Καθηγητή φυσικής αγωγής. Πάρηση. Μαρίν. Προσπαθεί να περάσει. Ελίσσεται, τα κατάφερε να περάσει. Με ωραία ενέργεια το γύρισμα εκεί όμως όπου ο Νόουζ είναι. Το σούτ από το Μαρσελίνιο στα σώματα. Νέο σούτ από τον Γκέ. Δεν μπορεί ο Σολτάνη. Δεν υπάρχει offside, το Μαρίν είναι σε κανονική θέση, συνεχίζει, πάντα ο Μαρίν, και έχουμε out. Που παίζει εκτός έδρας και την επόμενη αγωνιστική, με τον Πανιόνιο στην Νέα Σμύρνη. Και τελευταία αγωνιστική που δέχεται τον Άρη. Λάθος του Άλβαρες, Μαρίν. Έκανε κίνηση ο Σολτάνη, Μαρσελίνιο, Μαρίν, ωραία αναλλαγή της μπάλας, το σούτ του Μαρίν, κόρνερ. Πρώτη καλή στιγμή στο μάτι που με λέγαμε από το ξεκίνημα, ότι εκτός έδρας είναι μια πάρα πολύ επικίνδυνη και δημιουργική ομάδα. Ο Ντιέ κέρδισε τον Ντεμπλάσης. Ο Αστέρας έχει προβλήματα στην ανάπτυξη και κάνει λάθη. Ο Μαρίν θέλει να βρει το Μαρσελίνιο. Το κυνηγάει ο Σανκαρέ, γυρίζει ο Μαρσελίνιο για να μαζέψει ο Μπαντής. Ντεμπλάσης. Περιμένει πάσα ο Λέντσε. Κεφαλιά του Κομεσίδη. Άλβαρες. Κλέβει ο Μαρίν. Είναι πάρα πολύ καλός. Ντιέ. Αλλάζει με τον Ντάνι. Πάει το. Μακριά από την μπάλα. Ωραία κίνηση στο χώρο από τον Σολτάνη. Ωραία και η πάσα όμως από τον Μοζαμβικανό αριστερό μπακ της Ξάνθης. Ο Παΐτο, ο Ντάνι, πρώτος παίκτης της Ξάνθης, εκλεψίματα στο πρωτάθλημα. Ο Μαρίν, ο Μαρσελίνιο, μπάλα χτύπησε στο Δασκαλόπουλο. Ο Ντε Βινσέντι. Προσπαθεί να βγει μπροστά με τον Τσουκαλά και με τον Λίλα. Παζιάννα. Ο Ντεβινσέντι. Ο Μαρίν παίρνει, ο Ντιέ δίνει για τον Μάνταλο. Έτρεξε κοντά του ο Μιχαήλ. Προστάτεψε την μπάλα ο Μάνταλος. Σαν Μάνταλος. Ξαναέδωσε στον Ντιέ. Και αυτός επιχειρεί να βρει τώρα τον Μαρίν. Ο Μιχαήλ που κάνει βήματα προς τα πίσω, αλλά δεν μπορεί να διώξει. Ο Μαρίν το γύρισμα για τον Σολτάνη. Ο Τζιμόπουλος μακριά. Ο Μάνταλος. Ο Μπέρτος. Ωραία πατάει για τον Μαρίν. Θέλησαν οι δυο τους να παίξουν το 1-2. Το πλάγιο. Παΐτο. Ζητάνε μπάλα μπροστά ο Ράνος και ο Νουάτσι. Ο Μαρίν. Το πέρασμα για τον Νουάτσι. Αυτός για τον Ράνο τώρα. Μπερδεύονται ξανά ο Νουάτσι. Την γραμμή του out. Και, και η συνέχεια είναι ιστορία. Πάμε στον Σπύρο Δημολίτσα. Ήθελα να πω κάτι για τον Κλέισον προηγουμένως που λέγει στα Χανιά. Ας δούμε τη φάση. Ο Μαρίν.
Έφυγε από το Χωσέμι. Έχει στήριγμα. Είναι ο Μαρσελίνιο. Μαρσελίνιο 0-2. Στην αρχή του ημιχρόνου και στο τέλος του πρώτου μέρους η Ξάνθη χτυπά. Στο πρώτο γκολ ήταν ο Μαρσελίνιο. Ο Ακώστα και θα περάσει σαν αριστερός πλέον στην αριστερή πλευρά ο Πόη. Σαν αριστερός χαφ και σαν επιθετικός ο Ροτζέριο. Μαρσελίνιο. Πατάει περιοχή, στριφογυρίζει, κάνει το αριστερό. Η μπάλα που θα φτάσει στο Μαρίν σε ένα από τα πιο εύκολα γκολ της καριέρας του. Καρνέζης, Βιτόλο πιέζει ψηλά η Ξάνθη. Ο Ντιέ ακολουθεί πολύ ψηλά τον Τριανταφυλόπουλο. Και είναι τρεις παίκτες του Παναθηναϊκού με τέσσερις της Ξάνθης. Έχασαν την μπάλα. Και τώρα ο Νουάτσι, τώρα θα μπει στην περιοχή. Δεν μπορεί να σουτάρει και πάλι ο Σεταρίδης απομακρύνει. Όσο δυνατά θα πάρει από τον Νουάτσι και ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Ο Γούτας για τον Βάλα και αυτός τον Λοντίγκιν που γεμίζει προς την περιοχή του ΠΑΟΚ. Βάλα πηγαίνει πλάγια μετά τη μονομαχία του Μάνταλου με τον Κατσικά στο Μαρίν. Ξανά ο Μάνταλος στο τακουνάκι για τον Μαρίν, πήρε την κόντρα ο Νουάτσι. Ο Νιγηριανός θέλει να δώσει στο Μαρίν, ξανά ο Νουάτσι πλασάρει γκολ. 1-0 η Σκόντα Ξάνθη στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου μετά την εξαιρετική συνεργασία ανάμεσα στον Μαρίν και τον Ονουάτσι. Θα λειτουργεί ως παρτενέρ του Ονουάτσι. Η Ξάνθη η οποία επιτίθεται συνεχώς. Το μάτς όμως είναι πάντα στο 0-0. Ο Κομεσίδης σέντρα. Μπερδεύονται πολύ στη φάση γκολ. 1-0 ο Μαρίν. Στο 36 εκμεταλλεύεται την αναστάτωση. Για την άλλη πλευρά μόνος του ο Μαρίν. Τον είδε. Όχι. Ο Νουάτσι του δείχνει. Ο Μαρσελίνιο σταματάει. Καθώς βλέπει ότι είναι λίγοι οι παίκτες του και περιμένει να έρθουν κι άλλοι για να οργανώσει καλύτερα την επίθεση. Ξάνθη. Τώρα η πάσα για τον Μαρίν. Χωρίς παίκτη στην περιοχή όμως η Ξάνθη. Τώρα το πέρασμα για τον Μάνταλο, το σουτ γκολ καταπληκτικό, 2-0 στο 42, υπέροχο γκολ από τον Μάνταλο και ξέρως ο πανηγυρισμός του Ζουνίδη μέσα. Από την άλλη πλευρά όμως και Όφη δεν δείχνει μέχρι στιγμής ικανός να εκμεταλλευτεί αυτή την κατάσταση στο μάτς. Ο Ζουνίδης έχει εκνευριστεί από την εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα του. Και για να δούμε το Μάνταλο τώρα σε μια εξαιρετική πάσα για τον Μαρίν με δύο παίκτες στην περιοχή. Ο Νουάτσι 3-0. Εκεί που λέγαμε ότι η Ξάνθη έχει οπισθοχωρήσει και εκνευρίζει τον προπονητή της το γεγονός ότι μαζεύτηκε προς τα πίσω και κάνει πολύ εύκολα. Μαρί. Ο Βάλας βγάζει. Και κάνει το άνοιγμα για τον Μαρσελίνιο. Είναι καλή η πάσα. Μαρσελίνιο που κλείνεται. Παίκτες του Πανιωνίου επιστρέφουν, η μπάλα στον Ονουάτσι, ευκαιρία, το γύρισμα για το Μαρίν, γκολ. Στο 31, η Σκόντα Ξάνθη προηγείται με τον Μαρίν. Είναι αίτητος, εντός έδρας, σε αυτά τα παιχνίδια που έχει δώσει, καθώς η μοναδική του νίκη είναι με τον Πανθρακικό, στο Παγκρίτιο είναι αυτό το παιχνίδι, και μετά το ισόπαλο αποτέλεσμα εδώ με τον Ατρόμητο. Πλατέλα. Και ο Μαρίν περιοχή στο πλάι του Μαρκόφσκι. Σέντρα του Μαρσελίνιο. Ο Μαρίν γυρίζει. Ο Μαρκόφσκι 1-1. Η απάντηση της Ξάνθης στο 69. Εξαιρετικό γύρισμα από το Γάλλο. Ο Μαρκόφσκι έχει τις καλές τοποθετήσεις και το εύκολο γκολ. 1-1 η Ξάνθη.